τη στιγμή, για να ανεβάσουμε αυτή την παράσταση, έχουμε συνεργαστεί περίπου 20-25 άτομα και τόσα περίπου θα αυτοσχεδιάσουν με ό,τι έχουν, είτε μηχανήματα, είτε κάμερες, είτε όργανα. Αυτό που ανεβάζουμε εμείς, δηλαδή αυτό το Civil War, που είναι και το θέμα του, θεωρούμε ότι είναι ένα status, ένας πόλεμος που από την απαρχή της ιστορίας δεν έχει σταματήσει και ούτε θα σταματήσει ποτέ. Απλά εμάς είναι μια αναφορά στο, όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Ξεκίνησε από τους πρώτους πειραματιστές του κινηματογράφου μέχρι τους πρώτους πειραματιστές στα εργαστήρια για να βγάλουν, ξέρω εγώ, ένα συμπέρασμα ή κάτι. Έχει να κάνει με τη δομή του να λειτουργείς απέναντι στο πείραμα. Να πειραματίζεσαι με ιδέες, με τρόπους, με ανθρώπους, με τις ίδιες σχέσεις. Μας ενδιαφέρουν όλες οι αισθήσεις κάποιου. Δεν μας ενδιαφέρει να έρθει η Φερρυππίν και να ακούσει μόνο ένα συγκρότημα που παίζει μουσική. Θα μπορούσε, ας πούμε, μια παράστασή μας να είναι στο απόλυτο σκοτάδι ή στο απόλυτο φως. We'll be right back.
αρχικά δουλεύουμε με, με την πεποίθηση, ας πούμε, ότι κάθε ήχος είναι μουσική. Οπότε αυτό που παρουσιάζουμε ουσιαστικά είναι, μπορώ να το πω, ας πούμε, πολύ απλά, ήχοι που μας αρέσουν. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ότι θα δονούμε κάποια μέταλλα. Ο Λί έχει κάνει κάποιες ηχογραφήσεις γύρω από την Αθήνα, πάνω στην Ιμητό και, και μέσα στο αστικό τελείως τοπίο. My experiences working then after like Coty and Nikos, hearing the way I work and the way I collect sounds and the way I'm interested in the soundscape of Athens in particular, asked me to come along and play for this event tonight. And of course, I jumped at the opportunity to come and work with them both and play here. Ανατολισμός μου τα τελευταία 10 χρόνια είναι στο να μπορώ να παράγω ήχους που να ακούγονται σχεδόν ηλεκτρονικοί ή τουλάχιστον να μην έχουν καμία σχέση με τη, με την κλασική χρειά του οργάνου. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό, από τέλη της δεκαετίας του 80 ουσιαστικά. Έχουμε δουλέψει σε πάρα πολλά projects μαζί. Νομίζω τα τελευταία ακριβώς 10 χρόνια και των διών τα ενδιαφέροντα στρέφονται πιο πολύ στο, ακριβώς, στη μουσική έρευνα, θα έλεγα, ή στην έρευνα του ήχου μάλλον. Και αυτό είναι που μας ενώνει, νομίζω, εκτός από τη φιλία μας. Ένα χρόνο πήραμε κάποιες συνεντεύξεις από πρόσφυγες, μετανάστες. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που χρησιμοποιήσαμε αρκετά υλικό, που ήταν από τη Σχολή Καλών Τεχνών στη Βαγδάτη. Αυτό που θα δούμε και θα προσπαθήσουμε απόψε είναι να μιλήσουμε για τον αποκλεισμό. Με αφορμή συγκεκριμένες αφηγήσεις του συγκεκριμένου προσώπου, να μιλήσουμε για τον αποκλεισμό και ουσιαστικά για το μη τόπο, με την έννοια ότι όταν κανείς είναι μετανάστης ή πρόσφυγας, δεν είναι ούτε στη χώρα του, δεν είναι ούτε εδώ ούτε εκεί, δεν ανήκει πουθενά, είναι ορούμενος κατά κάποιο τρόπο. Όλη μας προσπάθεια είναι να το δείξουμε με, και με την τεχνική αυτή που χρησιμοποιούμε,
που είναι και μουσική και κάποιες δράσεις που είναι πιο performative και το και live σινεμά σε πραγματικό χρόνο, βουβό σινεμά σε πραγματικό χρόνο. Δεν πρέπει να ξέρει, πρέπει να μπαίνει μέσα στο έργο χωρίς να έχει, ξέρεις, κάποιο οδηγό για αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που έχει σημασία νομίζω για Drog Attack, Eraser, Sancho, Biomass, συγκροτήματα, σχήματα, φίλοι που συνεργάζονται μαζί, είναι ότι η κάθε δουλειά που κάνουμε, ότι ακουμπάει δύο τουλάχιστον επίπεδα που είναι σημαντικά για μας και προσπαθούμε να τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Το ένα επίπεδο είναι αυτό που είναι το περιεχόμενο και το άλλο είναι που είναι η δομή. Και σε αυτή την παράσταση επίσης προσπαθούμε αυτά τα δύο πράγματα να τα φέρουμε σε μια ισορροπία.